Μετά το χθεσινό κρεσέντο, σήμερα τον Ερντογάν δεν τον ακούσαμε. Ακούσαμε όμως, Μανώλη Κωστίδη, πάμε κυρίες και κύριοι στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως, τον Χουλουσία Κάρ, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας που πήρε σήμερα τη Σκυτάλη, δηλώνοντας για μία ακόμη φορά, μεταξύ άλλων, την ενόχλησή του που Έλληνες υπουργοί επισκέπτονται ελληνικά νησιά. Δηλώσεις οι οποίες πραγματικά όταν τις ακούσαμε λέμε μήπως κάνουμε λάθος. Είπε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει στρατιωτικοποιημένα κάποια από τα νησιά, καθώς σύμφωνα με συνθήκες πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Αυτό το έχουμε ξανακούσει και από τον ίδιο, και από τον. Να μην το συνηθίσουμε, αλλά τέλος πάντων το έχουμε ξανακούσει. Από την άλλη όμως. Εκτός από την αποστατικοποίηση, είσαι και κάτι ακόμη. Ότι δεν πρέπει να επισκέπτονται Έλληνες αξιωματούχοι τα νησιά τα οποία βρίσκονται κοντά στην Τουρκία, καθώς αυτό θεωρεί προκλητική ενέργεια. Μιλώντας στους αεροπόρους της Τουρκίας, μίλησε για την αποστατικοποίηση και αμέσως μετά δήλωσε: αναμένουμε να καταλάβουν ότι δεν θα φτάσουν κάπου πραγματοποιώντας επισκέψεις τα νησιά τα οποία είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, ανάμεσα σε χιλιάδες νησιά που υπάρχουν και να κάνουν προκλητικές ενέργειες, θεατές και ομιλίες. Απαντήσαμε στις άδικες και παράνομες επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ποτέ δεν θα παραμείνουμε σιωπηροί σε αυτά τα θέματα, δεν θα επιτρέψουμε να καταπατήσουν τα δικαιώματά μας και δεν θα πούμε ναι σε κάποια τετελεσμένα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Θυμήθηκα επίσης από τις δηλώσεις αυτές, θυμηθήκαμε ότι ο Χουλουσία Κάρ πριν από δύο χρόνια κατηγορούσε την κυρία Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν είχε επισκεφτεί το Καστελόριζο. Ναι, ναι. Και έλεγε: γιατί έρχεται εδώ, ας πάει σε άλλα νησιά. Μπαίνουμε και στην ίδια ρητορική και στο θέμα των επισκέψεων και στο θέμα της αποστατικοποίησης. Ενοχλεί ο στρατός, ενοχλούν οι Έλληνες αξιωματούχοι, μήπως ενοχλούν και κάτοικοι. Να το δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.